να ενώσει γυναικείες φωνές από διάφορα σημεία του ορίζοντα σε ένα μουσικό διπορικό που παντρεύει την κριτική παράδοση με τα στοιχεία των λαών, φιλοδοξεί το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Κρήτης που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 19 Ιουλίου στα Χανιά και τον Αποκόρωνα. Θα έχουμε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, θα έχουμε έκθεση φωτογραφίας, ζωγραφικής και κεραμικών. Καλλιτέχνες θα έρθουν από Κούβα, από Ισπανία, από Βενεζουέλα, από Νέα Υόρκη, από Ελλάδα, από Ιταλία, από Λίβανο και από Αλβανία. Ψυχή της διοργάνωσης είναι η γνωστή βιολίστρια Μαρία Μανουσάκη, που με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων και της Περιφέρειας Κρήτης επιχειρεί φέτος να παρουσιάσει στο κοινό ένα φεστιβάλ παγκόσμιας εμβέλειας. Αυτό που μας έλεγε πάντα ήταν ότι θέλει ο κόσμος να μάθει την κριτική μουσική και η κριτική μουσική να φτάσει στον κόσμο, αλλά όχι μόνο αυτό, να μπλέξουν οι λαοί μέσα από τις μουσικές τους και από εκεί να δημιουργήσουν γέφυρες. Νομίζω ότι εδώ στα Χανιά, εδώ στο νομό Χανίων, αυτό γίνεται αρκετά. Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία μέσα σε αυτό το πενθήμερο που ξεκινάει από το θέατρο της Ανατολικής Τάφρου το Σάββατο και περνάει από το Γαβαλοχώρι και ολοκληρώνεται στις 19 του μήνα στο Βάμο, να έρθει σε επαφή το κοινό με καλλιτέχνηδες που έχουν ταξιδέψει σχεδόν από κάθε γωνιά της γης. Ταλαντούχες καλλιτέχνηδες θα πάρουν μέρος στις μουσικές παραστάσεις, ενώ στα γραφικά χωριά του Βάμου και του Γαβαλοχωρίου θα φιλοξενούνται παράλληλες δράσεις με σεμινάρια και εικαστικά δρόμενα. Φέτος το φεστιβάλ έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Ένα χαρακτήρα που αναδεικνύει τα στοιχεία τα οποία το ξεχώρισαν από την αρχή, δηλαδή την ανάδειξη του πλούτου της κριτικής παράδοσης και πώς αυτή συνδιαλέγεται μουσικά με αυτό που λέμε διεθνής μουσική, ethnic μουσική όπως λέγαμε παλιότερα, αυτό που πλέον είναι ο χαρακτήρας του κάθε λαού, πώς αυτός περνάει μέσα από το μουσικό πολιτισμό του. Κουβαλάει αυτό που λέμε γυναίκες, δηλαδή φτιάχτηκε για να αναδείξει τη δυνατότητα της μουσικής μέσα από τη γυναικεία φωνή, να αναδείξει γυναικείες φωνές, όπως είπε η Μαρία πριν, που μόνο σε ένα 30% συμμετέχουν στα φεστιβάλ. Δεν μας ξαφνιάζει και στην πολιτική, αν θέλετε να το πάρουμε και σε άλλα, θα το δούμε. Το φεστιβάλ πρόκειται να προταθεί ώστε να αποτελέσει το υλικό για την παραγωγή ντοκιμαντέρ του Netflix και του BBC.